Καλή σας μέρα και καλή σας Σαρακοστή. Σήμερα είναι Τρίτη, 16 Μαρτίου. Και ξεκινάμε την πρωινή σας ενημέρωση από το γνωστό μέρος. Από την Πατριάρχου Κωνσταντίνου, όπου έχουμε χωματουργικές εργασίες. Γιώργο. Καλημέρα από το σπίτι μας, το Πατρικό. Καλημέρα Βίρονα, καλημέρα σε όλους και καλή Σαρακοστή. Όπως είπε και ο Βίρονας, Πατριάρχου Κωνσταντίνου και έργα υπογειοποίησης. Εδώ είναι το γνωστό σημείο ο βράχος. Θα το καταφέρουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Όπως και εδώ το νεράκι, το υδροφόρο ορίζοντα, και γι' αυτό υπάρχει λύση. Είναι γνωστό ότι ο υδροφόρος ορίζοντας μέσα στο άλσος είναι πολύ ψηλά και ιδιαίτερα αυτή την εποχή, μέχρι το μήνα Μάιο, έχουμε τον υδροφόρο ορίζοντα να ανεβαίνει. Άρα μπορούμε να προλάβουμε πριν το Μάιο να κάνουμε τα μέτρα, να πάρουμε τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Όλα τα προβλήματα έχουν και τη λύση τους. Και βλέπουμε το συνδυασμό. Το σφυρί σπάει, η τσάπα φορτώνει. Μεγάλη τσάπα. Η οποία μαζί με τη σφύρα συνηθίζει τις εργασίες υπογειοποίησης, με το θόρυβο να μας παίρνει τα αυτιά και κυρίως εσένα, Βίρονα. Ωραίος θόρυβος, Γιώργος, συμφωνείς, ε? Εννοείται πως συμφωνώ. Θυμίζει και η εικόνα και η θόρυβη τις πρώτες μέρες των έργων στα χωματουργικά, τότε που βουίζαν τα αυτιά μας. Εδώ δεν λέμε ρίξτο Ηλία, εδώ λέμε σκάψε Ηλία. Α, δεν είναι Ηλίας, είναι Χρήστος. Καλά βρε Βίρονα, δεν θα κολλήσουμε τώρα και στο όνομα. Η δουλειά να γίνεται, μπουλντόζες να βλέπουμε, εξκαφείς, φορτηγά και το έργο να προχωράει δυναμικά. Και φτάνουμε στο σημείο που έχουν τελειώσει οι εργασίες του δευτέρου επίπεδου. Έτσι υπολείπεται ένα επίπεδο ακόμα, να πάει πιο χαμηλά. Έχουμε πει να πάει στα 8 μέτρα. Έχουν καθαριστεί οι πασολομπήξεις. Και βλέπουμε το πρώτο τμήμα έχουν μπει ασφαλτόπανα και γιόπανα. Έχει πέσει και το πετό καθαριότητος, άρα κάποιοι στιγμή θα έρθουν σιδεράδες για να κάνουν το ραντιέ δαπέδου. Και συνέχεια το τυχείο. Και από το σημείο που κάθε μέρα ξεκινάμε την περιγραφή του γηπέδου μας, είναι το σημείο που στον πρώτο όροφο τα παραθυράκια έχουν βαφτεί με το γνωστό χρώμα. Οι καμάρες έχουμε πει έχουν τελειώσει. Και είναι μια πραγματική απόλαυση να τις κοιτάς, χαζεύεις πραγματικά. Το φινίρισμα μένει μόνο. Και πάμε σιγά σιγά βαδίζοντας προς την κεντρική είσοδο του ανατολικού τομέα. Εδώ στην κεντρική είσοδο βλέπουμε ότι έχουν βαφτεί τα φατνώματα, ή ψευτοπαράθυρα, και οι καλλιτέχνες ρουσάρουν τις λεπτομέρειες. Όπως ακριβώς το είπες, καλλιτέχνες. Είναι η κεντρική είσοδος, είναι η είσοδος των επισήμων, οι σουίτες. Η παλιά θύρα 3 του Νίκος Γκούμας. Και τα λοιπά. Το δεύτερο όροφο έχει αρχίσει η διαμόρφωση. Έχουν μπει τα γαλβανιζέ για να γίνει επένδυση με τσίμεντο σανίδες και στη μέση να μείνει το παράθυρο. Αυτές οι τσίμεντο σανίδες πρέπει να έχουν δύο όψεις και ενδιάμεσα πρέπει να έχουν πετροβάμακα διαμόνωση. Είναι η πλευρά εδώ των σουητών που θέλουμε να έχουμε σταθερή θερμοκρασία. Να μην έχουμε πολύ κρύο ούτε πολύ ζέστη. Γι' αυτό έχουμε και ιδιαίτερη περιποίηση. Και σε ένα άλλο σημείο του γηπέδου, Βίρονα, υπάρχει ιδιαίτερη περιποίηση. Χαλαρωτική, σε ξεκουράζει. Αφήνεσαι ρε παιδί μου. Πληρώνεις κάτι παραπάνω και το ευχαριστήσαι. Δεν αντιλέγω για ένα σπα και ένα χαμάμ, όταν με το καλό τελειώσει το έργα να χαλαρώσουμε κι εμείς όλα αυτά τα χρόνια, αξίζει. Εκεί βλέπω τον Πετρομάβακα. Είναι υλικό για μόνωση. Θερμομόνωση. Η βόλτα μας συνεχίζεται. Βόρειο ανατολικός πυλώνας. Η δεξιά του πλευρά βλέπουμε έχουν έρθει οι βάσεις των Ετάλμποντ. Έχουν μπει οι σκαλοσιές. Άρα από στιγμή στιγμή θα αρχίσει η τοποθέτησή τους. Έχουμε και πολύ αέρα σήμερα. Δεν καταλαβαίνεις εσύ, είσαι παντός καιρού.
δεξιά πάνω από τα γραφεία είδαμε ότι τα προχθές τα έτριβαν με τριβείο, την Καμίλα. Άρα όσο λείπω θα αρχίσει και το βάψιμο. Μπορεί ο δυτικός πυλώνας, βλέπω αριστερά τον Title Bond. Γίνεται κάποια επεξεργασία, να αφαιρεθούν τα αυτοκόλλητα από πάνω σε λίγο. Υπολείπονται κάποια κομμάτια δεξιά στον πυλώνα, όπως και αριστερά προς το κτίριο. Λογικά θα έρθουν όλα μαζί αυτά για να τοποθετηθούν. Όπως και δεξιά από τον πυλώνα λείπουν εδώ και κάτι μήνες. Κάποια κομμάτια για να τελειώσει. Εδώ στην Καπαδοκίας είναι όλη η ομορφιά. Και ας μην έχει τελειώσει. Μαγικό θέαμα από όποια γωνία κι αν το κοιτάς. Στην παλιά θύρα 18 βλέπουμε στο αριστερό μέρος που είχαν κατασκευάσει εκείνο το με τις τσιπέτους σαλίδες και έχει σωματιστεί και σπατουλάρεται. Ενώ το δεξιό έχει τελειώσει το σπατουλάρισμα, πρέπει να γίνει κάποιο φυρίρισμα, τρίψιμο και να μένει το επόμενο στάδιο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον επιβλητικό δικέφαλο, τον μεταλλικό πάνω από τη θύρα 18 και φυσικά τι άλλο, τη μαρμάρινη πινακίδα στάδιον Νίκος Γκούμας. Καλώς ήλθες και πάλι στη ζωή μας, Ναέ. Απολαύστε, αδέλφια, το θέαμα. Είναι πραγματικότητα. Επιστρέφουμε σπίτι. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Μάνα ΑΕΚ. Και φτάνοντας στο θέμα της ημέρας, είναι το τμήμα 4, το μεγαλύτερο τμήμα της υπογειοποίησης, το οποίο σιδερώνεται. Υπολείπεται ένα ακόμα γύρω στα 9 μέτρα, που βλέπουμε που είναι καλοπομένο. Εδώ έχουμε δουλίτσα ακόμα. Παράλληλα βλέπουμε και πόσο πολύ σίδερο χρησιμοποιείται. Εντάξει, προχωράμε σε ενταλτικό ρυθμό. Μέχρι τέλος της εβδομάδας θα έχει τελειώσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Όμως έχει πολλά σίδερα ακόμα. Και αυτά που είναι απ' έξω είναι λίγα, πρέπει να έχουν κι άλλα. Η Ιταλίκα πηγαίνει έρχεται και φέρνει κάθε φορά 25 τόνους. Ένας χώρος που μας θυμίζει πάρα πολλά, τους ήχους από τα τύμπανα, τα ραντεβού μας απ' έξω στα μεταλλικά εκδοτήρια, τη μυρωδιά του καπνογόνου, τα συνθήματα, στιγμές που να είμαστε όλοι καλά, να τις ξαναζήσουμε και πάλι εδώ, στο νέο μας σπίτι. Βλέπουμε και από εδώ, το σύνδερμα συνεχίζεται. Στα μουσεία μέσα, το σιλό δουλεύει. Ακούγεται. Και εδώ την Κυριακή έκαναν οδηγούς για το χοντρό σοβά. Περιμένουμε. Και ολοκληρώνοντας το κύκλο μας, φτάνουμε όπως κάθε μέρα οπτικά στο σημείο που ξεκινήσαμε, στην Πατριάρχου Κωνσταντίνου, που συνεχίζονται χαματουργικές εργασίες σε μια αμύωτο ρυθμό. Μια υπέροχη βόλτα που κάνουμε κάθε μέρα, όλα αυτά τα χρόνια που το όνειρό μας γίνεται πραγματικότητα. Από τον Γιώργο τον Αϊκόσκο και από μένα, καλή συνέχεια, μια ζωή αεκάρα. Σε ευχαριστώ πολύ, Βίρονα, και για το σημερινό μαγικό ταξίδι. Στο τέλος του βίντεο υπάρχουν κάποιες πληροφορίες από τον Βίρονα. Από το σπίτι μας, το Πατρικό, να είστε όλοι και όλες καλά. Αεκάρα για πάντα. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους φίλους ότι αύριο στις 5.30 ώρα έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα διαχειριστική μελέτη του άλσους. Αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο θα μεταδοθεί μέσω ίντερνετ από το FX News. Το Συμβούλιο γίνεται με τηλεδιάσκεψη. Όποιος φίλος θέλει μπορεί να μπει στο FX News να παρακολουθήσει τις θέσεις των παρατάξεων όσον αφορά τη διαχειριστική μελέτη του άλσους και το σημαντικότερο για μας το νούμερο 2 θέμα, που είναι η αναβαθμή, για όσους γνωρίζουν. Σε ευχαριστούμε, Βίρονα, για τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες.
Να σε πάντα καλά.